Με ιδιορατικότητα και τόλμη, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο δεύτερος, άφησε ιστορικές παρακαταθήκες. Με αναφορά στο τεράστιο μεταρρυθμιστικό του έργο, αλλά και τη δράση του για την ευημερία του λαού, αποχαιρετούμε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος μεταξύ άλλων προχώρησε σε αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ιστορικής παράδοσης, μαζί με καινοτόμες αλλαγές, με ζητούμενο πάντοτε τη σύμπνοια και την ενότητα της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, εξυγχρονίστηκε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλάζοντας κυρίως το εκλογικό σύστημα και αναβαθμίζοντας την ισχύ των πιστών. Διαφοροποιήθηκαν τα σύνορα των Μητροπόλεων, δημιουργήθηκε πενταμελές συνοδικό δικαστήριο, ενώ άλλαξαν και διαδικασίες για έκδοση εκκλησιαστικού διαζυγίου, ορίζοντας την έκδοσή του μετά από τετραετή διάσταση. Αναβάθμισε την Ιερά Σύνοδο, πέτυχε να έχει πλήρη σύνοδο με τουλάχιστον 13 μέλη, με αποτέλεσμα να μπορεί να συγκαλείται μείζωνα και υπερτελή σύνοδο, χωρίς να χρειάζεται η συμμετοχή άλλων επισκόπων από άλλες εκκλησίες. Δημιούργησε τον ενίο φορέα μισθοδοσίας εφημεριακού κλήρου, πετυχαίνοντας ανεξάρτητη μισθοδοσία του κλήρου. Ίδρυσε τη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Κατάφερε να υλοποιήσει το όνειρο ζωής του, που ήταν η κατασκευή του Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Βαρνάβα, δίπλα στην Αρχιεπισκοπή. Το έργο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του ίδιου του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Η Εκκλησία της Κύπρου έγινε η τρίτη αυτοκέφαλη Εκκλησία μετά την Εκκλησία της Ελλάδος και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, που αναγνώρισε την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας και το Μητροπολίτη Επιφάνιο. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος αφήνει ιστορικές παρακαταθήκες, για τις οποίες θα τιμάται και θα μνημονεύεται.